Κύριε Πατούλη, εσείς πιστεύετε ότι από τότε που γίνει φανερό το παράπτωμα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα πρέπει να πάψουμε επιτέλους να πιστεύουμε μόνο στους ηθικούς και στις ηθικές. Βεβαίως, όπως υπόθηκε και για κάθε επάγγελμα, θα υποθεί ότι δεν υπάρχουν άγγελοι, αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι δεν πειθαρχούν κτλ. Και νομίζω αυτά έχουν ακουστεί. Και αφορά όλα τα επαγγέλματα. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η εγνωσμένη πολιτεία θα πρέπει να έχει βάλει τους κανόνες, τις αρχές που θα διέπουν τον κάθε έναν, ο οποίος οφείλει να τιμήσει τα χρήματα που δίνει ο Έλληνας πολίτης και πολύ περισσότερο και ο δημόσιος υπάλληλος. Και από εκεί και πέρα να γίνεται ένα επίπεδο διαδικασιών, ελέγχου, αξιοκρατικό και ας πάψουμε επιτέλους να πιστεύουμε στην παρθενογένεση. Όλα αυτά έχουν λυθεί. Έχουν λυθεί από χώρες οι οποίες έχουν προάγει, αν θέλετε, τη δημόσια διοίκηση επειδή δεν πέρασαν πολέμους και καταστροφές και οι οποίες, εάν δεν έχουν κυβερνήσεις, λειτουργούν γιατί ο θεσμικός ρόλος και η διοικητική δομή είναι τόσο γερά καμωμένοι που όλα λειτουργούν αυτομάτως. Θα σας πω την περίπτωση του Βελγίου, στην οποία δεν είχαν επί 15 μήνες κυβερνήσεις, αλλά το κράτος λειτουργούσε. Γιατί λειτουργούσε? Διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι κατά τέτοιο τρόπο φτιαγμένοι, όπου αυτός που δουλεύει θα δουλεύει, αυτός που δεν δουλεύει θα πρέπει να αναδεικνύεται και γιατί δεν δουλεύει, και εφόσον συνεχίζει να μην το κάνει, θα πρέπει να πάει στην πάντα. Εδώ λοιπόν πώς είναι τα πράγματα. Η δημόσια διοίκηση δεν είναι εξαρτημένη από την εκτελεστική εξουσία, όπως είναι εδώ. Απολύτως ναι. Έτσι. Απολύτως. Για να δούμε ποιος παρεμβαίνει. Στο ίδιο κλίμα είμαστε. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ φτιαχτήκαν όλα από την κεντρική εξουσία κυρίως για ένα λόγο. Για να πάρουμε την εξουσία. Από εκεί και πέρα ας χαθούν τα πάντα. Πώς λοιπόν μπορούμε να πάρουμε την εξουσία, να μπορέσουμε να τυθασεύσουμε τους πολίτες να μας ψηφίσουν? Πελατειακή λοιπόν σχέση. Η ατιμωρησία λοιπόν στόχο είχε να παρεύει ο συνδικαλιστής, ο πολιτικός, ο δήμαρχος, οι πάντες, στο να μην τιμωρηθεί κανείς τελικά. Και λέω λοιπόν, αυτό το βάζω και στον ιατρικό σου, το έχω πει χιλιάδες φορές και για άλλα πράγματα. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει έναν δημόσιο υπάλληλο. Και δεν αναφέρομαι μέσα στο δημόσιο. Εγώ θα βάλω και γιατρούς, θα βάλω και άλλα. Δεν έχει να κάνει. Όχι, πέστε το γιατρό, να το δούμε. Με οτιδήποτε. Αλλά έχει τιμωρηθεί, έχει απομακρυνθεί δημόσιος υπάλληλος. Όπου? Από την υπηρεσία του. Να σας φέρω εγώ. Άλλες φορές, ναι. Να σας φέρω εγώ 500 απολύσεις. Άστε τις άλλες. 500 απολύσεις. Ναι, λοιπόν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Άλλες φορές, ναι. Η εισήγησή μου στον Υπουργό. Όποια τελεσιδικήσει απόφαση ανιρτημένη στην ιστοσελίδα για να μάθει ο κόσμος ποια είναι η συνέπεια και ποια είναι η τιμωρία. Λέω λοιπόν. Για το κάνουν. Είναι προσωπικά δεδομένα, λέει. Έτσι, κύριε, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Κύριε Γενικέ. Και είμαι και υπάλληλος. Κύριε Λιόπουλε. Δεν τα δέχομαι. Αυτό λοιπόν που θέλω εγώ να πω είναι το εξής. Ας συμφωνήσουμε σε κάτι. Εδώ που έχει φτάσει η χώρα μας, είναι σίγουρο ότι μπορεί να φταίνε πολλοί. Σίγουρα αυτό είναι για μένα, αυτοί που βάζουν τους κανόνες και που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και δεν είναι καμία άλλη από την κεντρική εξουσία. Στην κεντρική εξουσία λοιπόν, όταν σταματήσουμε να πιστεύουμε στις ηθικές, στους ηθικούς δημάρχους, στους ηθικούς δημόσιους υπαλλήλους, στους ηθικούς ελεκτές, αλλά υπάρχουν τέτοια συστήματα που ένας ελέγχει τον άλλον, τότε αυτή η δομή πραγματικά μπορεί να μας δώσει μια διαφορετική χώρα. Και αυτό το οποίο άκουσα και από τον συνάδελφο τον κύριο Ακημίδη, ακριβώς εμείς αυτή τη στιγμή όταν δεν έχουμε όπλα, προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα με το φιλότιμο. Λέμε λοιπόν, ξέρετε κάτι, κύριε, εγώ πολλές φορές στις γενικές συνελεύσεις πηγαίνω ο ίδιος για να μπορέσουμε να βρούμε και μάλιστα και τον κύριο Μπαλασόπουλο, έτυχε να τον είχαμε ιδιαίτερα στις αγωνιστικές διαδικασίες και στους χρόνους μέσα στις γενικές συνελεύσεις. Λέμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν εργάζονται, που είναι 20% τώρα άνεργοι. Τι θα πούν αυτοί όταν θα δουν ένα δημόσιο υπάλληλο που δεν κοροϊδεύει εμάς, κοροϊδεύει τον δημότη και τον εαυτό του τελικά. Διότι όποιος πιστεύει ότι δεν πάει να δουλέψει και έτσι λοιπόν καταναλώνει μη δημιουργικά τη μισή του ζωή, γιατί καταναλώνει τη μισή του μέρα, χάνει τη ζωή του. Αργότερα συνειδησιακά θα φτύνει τον ίδιο τον εαυτό. Όμως το όραμα, τη στόχευση, καθώς επίσης και την τιμωρία, ώστε κάθε ένας από αυτούς να καταλάβουν, τους ολίγους εγώ θα πω,
που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ποιος τους βάζει? Μάλιστα. Έχουμε εμείς οι δήμαρχοι τη δυνατότητα να τιμωρήσουμε? Θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε, σε ένα, αλλά βαθμό, είναι, ναι. σε ένα βαθμό, αλλά είναι τέτοια βραδύτητας. Δεν ξέρω, άκουσα για ένα χρόνο. Εγώ θα πω ότι μπορεί να είναι και έτσι. Στο πειθαρχικό λέω. Στο πειθαρχικό. Το ποινικό είναι άλλη υπόθεση, είναι λοιπόν, δικαστήριο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θα την ανοίξει το δεύτερο κύκλο. Θα το ανοίξει ο κ. Παλαθόπουλος. Και αθεώνεται εκεί. Και γελιοποιούμαστε λοιπόν. Κάνει ένσταση. Κάνει ένσταση. Γελιοποιούμαστε ως δήμαρχοι. Και αθεώνεται από το πειθαρχικό. Γυρνώντας. Ο γενικός επιθεωρητής έχει ένσταση και επί δεύτερο βαθμίου. Άσχετα με δεύτερο βαθμίο. Το πρωτοβάθμιο λοιπόν, εγώ έχω τιμωρήσει άπειρες φορές και τους έχει αθώσει άπειρες φορές το πρωτοβάθμιο. Και αν είναι πολύ προβληματική περίπτωση. Εσείς κάνετε και δεν μπορείτε να δεύτερο βάθμιο. Μπορείτε να την κάνετε. Προφανώς θα πάω και πήγα. Και το κάνει. Λέω όμως ποια είναι η τακτική. Και αν είναι πολλές φορές η περίπτωση τέτοια που δεν μπορεί να αθωωθεί, το αφήνουν και παραγράφεται. Και αν έχει φύγει ο Δήμαρχος και έχει αλλάξει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, περισσότερες φορές όταν γυρίσει. Σας λέω. Όταν γυρίσει, για να κλείσω εγώ, γιατί. Να κλείσουμε για να πάμε σε διαφήμιση. Κύριε Παλαθόπουλε, έχει τον πρώτο λόγο μετά. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν, τις περισσότερες φορές όταν στείλεις κάποιον για κάποια πειθαρχική ποινή και γυρίσει πίσω με ατιμωρησία, τότε αποσαθρώνεται όλο το σύστημα, γελιοποιείσαι εσύ. Και έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Τι δήμαρχοι το λέτε αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παντούλη? Δεν το λέτε αυτό το πράγμα? Γιατί μας υπερελέγχει. Αν ολοκληρώσω, κύριε Παντούλη. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι επίτροποι σε όλους τους Δήμους. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ή πιστεύουμε στη δικαιοσύνη ή δεν πιστεύουμε. Εάν θεωρούμε λοιπόν ότι καταρχήν ο επίτροπος είναι δικαστικός υπάλληλος. Διορίζεται από το Συμβούλιο Επικρατείας και από εκεί και πέρα κάνει τον έλεγχο. Αν θεωρούμε ότι κάποιοι δεν είναι καλοί, ας το πούμε όπως συμβαίνει για τα πάντα τότε. Από εκεί και πέρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ καταρχήν εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Ρακιτζή, θα συμφωνήσω αυτό που είπε ο κύριος Χιακημίδης. Δεν υπάρχει ένταλμα το οποίο πληρώνεται χωρίς να περάσει από όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Και θα προκαλέσω ποιος άλλος δημόσιος τομέας περνάει από όλα αυτά που περνάει το δημοτικό ένταλμα. Πέστε μου έναν. Δηλαδή, περνάει από τον Επίτροπο, προληπτικά από την περιφέρεια. Πηγαίνει η κάθε περίπτωση σε συμβούλια επικρατείας. Πηγαίνει σε συμβούλια τα οποία γίνονται ενστάσεις και ξανά μπορεί να πάει κανείς ξανά και ξανά. Υπάρχει στο διαδίκτυο πάντα ανερτημένο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι άλλο μπορεί να συμβεί. Ξέρετε όμως ποια ήταν η μεθόδευση. Γιατί εγώ τώρα μιλάω και συνήθως αυτό κάνω ξεκάθαρα. Μιλήσανε για χρήματα. Ποια χρήματα? Ξέρετε πόσα οφείλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση? Να τρελαθούμε. Από το 98 τα οποία ξεκίνησαν να πληρώνονται 3,5 δις και τα οποία κόψαν τώρα και δεν τα δίνουνε. Το κράτος τα χρωστάει, τα χρωστάω εγώ. Ξέρετε τι κάναν τελευταία? Βήπαν για το πράσινο ταμείο. Πήρανε όλα τα χρήματα, νομιμοποίησαν τους υπαίθριους χώρους που έπρεπε να πάει ανταποδοτικό για κοινόχρηστους κοινοφελείς για την πόλη, εφόσον νομιμοποιείς κάτι. Κόβηκε έσοδο από το Δήμο, διότι υπήρχε και το τέλος διατήρησης του ημιπαίδριου χώρου και βγαίνει ένας νόμος, το 95% παίρνει το κράτος και το 5% θα δώσει στους Δήμους. Ξέρετε πόσα είναι τα έσοδα για το Μαρούσι? 50 εκατομμύρια μόνο από το Πράσινο Ταμείο. Πούντα! Θα τρελαθούμε. Εδώ μας κόψανε. Πού είναι η ΚΑΠ? 40%, 30%. Πούντα! Από εκεί και πέρα, εγώ να σας πω ποιο είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι το εξής κόλπο. Όταν αυτή τη στιγμή για το χρέος το συνολικό της Ελλάδος το 1% είναι το χρέος τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι, αυτό απέναντι στο... Γιατί δεν το λένε? Γιατί δεν βγήκε ένας πολιτικός κεντρικής εξουσίας να πει την αλήθεια? Γιατί? Μήπως για να καλύψουνε ότι αυτοί βάζαν τους κανόνες, παίρναν το μαχαίρι και το πεπόνι και ρίχναν αλλού την μπάλα, όχι στη δικιά τους περιοχή? Να πούμε και κάτι ακόμα. Πόσα είναι τα δάνεια της τοπικής αυτοδιοίκησης έναντι των χωρών της Ευρώπης? Προτελευταία είναι η Ελλάδα στα δάνεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελευταία είναι η Μάλτα. Πού είναι αυτά να τα πούνε? Παραλένε η διαφθορά της τοπικής αυτοδιοίκησης και εννοούν την πολεοδομία, εννοούν κάτι άλλο. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε τέτοιο σημείο που να μην προχωράει η τοπική αυτοδιοίκηση σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή θέλεις να προσφέρεις κοινωνικό έργο, είπε ο κύριος Μπαλασόπουλος.
Ποιος προσφέρει κοινωνικό έργο σήμερα στη χώρα? Βρεφονιπιακούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, γεύματα αγάπης, συσίτια, κοινωνικά παντοπολία. Και πολλές φορές δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το κοινωνικό έργο, διότι δεν υπάρχει από την κεντρική εξουσία. Και δίνουμε αγώνες για να προχωρήσει. Βοήθεια στο σπίτι. Τι αγώνες δώσαμε για να διατηρηθεί ακόμα 6 μήνες? Και οφείλω να πω ότι τουλάχιστον ο κύριος Κουκουλόπουλος αυτό το είδε όπως θα έπρεπε να το δει, γιατί να λέμε και τα καλά. Υπό αυτήν την έννοια όμως, είναι επίσης σαφές ότι τα χρέη των Δήμων είχαν να κάνουν κυρίως από τα χρέη που είχε το κράτος προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στους Δήμους υπήρχε μία δεκαετία καταρχήν, η οποία λόγω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων βάλαν στους Δήμους τις δημοτικές επιχειρήσεις. Οι δημοτικές επιχειρήσεις στόχο είχαν να κάνουν πιο ευέλικτο το δημόσιο τομέα των Δήμων, και εδώ 18 χρόνια δήμαρχος τα ξέρει καλύτερα, γιατί το 2007 είμαι εγώ στη θέση του δημάρχου στο Μαρούσι, και από εκεί και πέρα ξεχύλωσε. Γιατί δεν είχαν βάλει τους κανόνες εκεί. Εντάξει, οι δημοτικές επιχειρήσεις γίνανε τα ρουσφετολογικά γραφεία των δημάρχων. Μα έτσι, ένα λεπτό, κύριε Μανουσακάκη. Δεν προσφέρανε. Όχι, ακούστε. Βεβαίως συνέβη αυτό. Και είμαι από τους Δήμους που παρέλαβα δημοτικές επιχειρήσεις ξεχυλωμένες. Όμως προσέξτε. Ποιος είχε βάλει τους κανόνες για να ξεχυλώσει? Δεν υπήρχαν κανόνες. Δεν λοιπόν. Ποιος τους έβαλε? Οι δήμαρχοι όμως να βάλουν κανόνες. Συγγνώμη, οι δήμαρχοι νομοθετούν. Συγγνώμη. Να, αλλά μπορεί να είναι και εγκρατή. Εσείς είστε σε ένα κανάλι. Δεν το είναι... πώς θα δράσετε, δηλώνετε με κανόνες. Κύριε Πατούλη. Εσείς βρήκατε κάποιες δημοτικές επιχειρήσεις και η αλήθεια είναι ότι βρήκατε και κάποια προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δήμοι, όπως λέγαμε τον Άνω Λιωσίων, ο οποίος πλέον δεν υπάρχει, όπου εκεί κάθε οικογένεια είχε και έναν εργαζόμενο στις δημοτικές επιχειρήσεις. Γιατί βρήκε το παραϊθαράκι που δεν του είχαν βάλει το στεγανό και νομιμοφανώς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έχει να κάνει λοιπόν και με τον Δήμαρχο, έτσι. Βεβαίως. Αλλά σας είπα, επιτέλους θα πρέπει να πάψουμε. Θα πρέπει να πάψουμε στη χώρα μας να εμπιστευόμαστε ηθικούς και ηθικές. Όλοι ηθικοί είμαστε, μέχρι να αποδείξεις το εναντίον. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και ασφαλιστικές δικλείδες και να λέμε αλήθειες επιτέλους στον κόσμο. Εγώ δηλαδή έχω εν διάρκεια περιπτώσει μπουχτίσει να ακούω μια κεντρική εξουσία να λέει φταίνει η αυτοδιοίκηση, φταίνει η Δήμη, φταίνει οι Δήμαρχοι. Πλάκα μας κάνουν? Ή τους ανεντάξει σε αυτά που έπρεπε να κάνουν τόσα χρόνια από την κεντρική εξουσία? Εγώ να σας πω, οι περισσότεροι δεν τους ανεντάξει. Και τολμώ να έχω αυτό το θάρρος να το πω. Διότι σας απέδειξα ότι στα χρέη που χρωστάει η κεντρική εξουσία δεν δώσαν τα χρήματα και τα χρωστούν ακόμα. Και σας απέδειξα ότι ακόμα και τα τελευταία που μας γελάσαν και λέγανε το πράσινο ταμείο και θα τα πάρουν οι Δήμοι και τα μαζεύουμε από τους ημιπαίθριους, τα τσεπώσαν. Και αυτό θα κάνουν τώρα και στα ζητήματα των αυθαιρέτων. Και η Γενική Γραμματέας, η οποία έστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει βοηθήστε, λέει, για τα αυθαίρετα για να πάρετε χρήματα. Εγώ συγγνώμη, της έστειλα μια επιστολή που τη συχτήρισα όσον αφορά αυτά τα οποία έγραφε και την αλήθεια η οποία υπάρχει. Διότι στο πολυνομοσχέδιο τι λέει? Το κράτος παίρνει το 95% και ο Δήμος, που θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα να πάρει κοινόχρηστους χώρους, κοινοφελείς και να βγάλει και αν θέλετε τα σπασμένα, παίρνει το 5% και αν. Μάλιστα. Επειδή όμως όλοι οι δήμαρχοι δεν είναι οι ίδιοι, πού πάει τώρα το δημόσιο, πώς το βλέπετε? Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον? Επίτρεψε μου να πω και κάτι άλλο. Γιατί έχω και εδώ ένα χαρτί να σας το δώσω, που είναι και επίσημο, γιατί πολλές φορές αμφισβητούν αυτά που λέμε. Γιατί είπατε προηγουμένως για την υπέρβαση των δημάρχων. Εδώ είναι 21 άτομα, ειδικοί συμβουλοί, ειδικοί συνεργάτες στο γραφείο υπουργού. Πού χωράνε? 21 σε ένα γραφείο. Για ποιον υπουργό μιλάτε τώρα αυτή τη στιγμή? Είναι δημοσιευμένο έτσι αλλιώς, είναι στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, για το Υπουργείο Πολιτισμού. Α, καλά τώρα, εντάξει. Έτσι, και δεν ξέρω και πόσοι άλλοι υπάρχουν. Είναι ο υπουργός που έχει πάρει 7 επιστολές για ραντεβού για να δούμε πώς θα εκμεταλλευτούμε το ΆΚΑ. Ορίστε. Και μας έγραψε τις στοές του Καλατράβα.
και σαπίζει ο Καλατράβα και ο κύριος υπουργός αυτός με πόσους είπατε. 21 που τους έλυσε τη θητεία. Ούτε είχε την τιμή, μάλλον δεν είχαν την τιμή σε αυτόν και μάλιστα νομίζω δεν είναι και εκλεγμένος, ήταν και δοτός υπουργός. Και είναι. Δεν είχαμε την τιμή να μας πάρει και ένα τηλέφωνο να μας πει τι πέφτει το ΆΚΑ, κλείνει, δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Ναι. Δώσαμε τόσα εκατομμύρια ευρώ και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ποιος θα μιλήσει για αυτούς. Εδώ μιλάνε για ένα εργαζόμενο που πήρε για να σκουπίσει. Έτσι, μπράβο. Αυτούς εδώ τους κυρίους θα τους ελέγξει κανείς. Είπατε, είναι πέρα. Στο απειρόβλητο. Και θα τους ελέγξει. Θα ο δήμαρχος μετά. Αυτός θα ήθελε. Θα μας πει λοιπόν τώρα τι θα γίνει το ΆΚΑ, τι θα γίνει τα Ολυμπιακά. Τα οποία σαπίζουν και έχουν δώσει εκατομμύρια ευρώ οι Έλληνες και χρωστάμε για τις ατέλειωτες γενιές. Θα ξεπουλήσουν μετά κύριε, από εμάς. Θα τα ξεπουλήσουν, γι' αυτό τα αφήνουν έτσι. Θα τα ξεπουλήσουν. Τι θα ξεπουλήσουν, δεν θα μείνει τίποτα να ξεπουλήσουν. Μα ο κύριος αυτός έχει κάνει τίποτα για τον πολιτισμό. Σας παρακαλώ κύριε. Λοιπόν, να ρωτήσετε τους δημάρχους. Η αλήθεια είναι ότι πόσα παίρνει ο καθαριστής που ξεκινάει το πρωί 2 η ώρα τη δουλειά του. Πόσα παίρνει ένας καθαριστής. Αν μας αφήσει και πέσει όλη η στοά και όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, τι να πουλήσουν κύριε. Την κατάλληλη στιγμή θα βρεθεί. Και αυτή τη στιγμή θα λογοδοτήσει κανείς ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Είμαστε η τελευταία χώρα, η τελευταία πόλη που δεν έχει γίνει η διαδικασία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να δώσουν ανοιχτά πράσινα πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα στον κόσμο και είναι κλεισμένα και βλέπουμε τους Κινέζους και τους Ιάπωνες να σκαρβαλώνουν. Μα εδώ δεν έχουν, πετρέλαιο να λειτουργήσουν τα κολυμπητήρια, κύριε Παντούλη. Αυτό έγινε κύριε Παλασόπουλε, διότι την κατάλληλη στιγμή που ξοδεύαν τα δισεκατομμύρια δεν τα δώσαν σε χρηστή διαχείριση και σε μεσοστό τρόπο. Και έρχονται να πούν για την τοπική αυτοδιοίκηση που και σε αυτούς δεν δώσανε, αλλά και δίνουν τις δυνατότητες τουλάχιστον να εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά για τον κόσμο τα πράγματα αυτά και να τα διαθέσουν. Κύριε Ρόμπλου, πώς. Τους πολίτες του Λεκανοπαιδί της Αττικής. Κύριε Πατούλη, εσείς είστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης καθαριότητας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της καθαρής πόλης και βεβαίως της εξασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων σε αυτούς οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα χρόνια και μάλιστα με τόσες δυσκολίες και όταν μιλάμε για τους ανθρώπους καθαριότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς και μιλάω και ως γιατρός την ανθυγινή εργασία την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μαζεύουν τα σκουπίδια και ιδιαίτερα και πίσω από το απορριμματοφόρο. Δεν συζητιέται. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε, και ήμουν από εκείνους τους δημάρχους που στήριξαν όλες μου τις δυνάμεις και αν θέλετε πολλές φορές και εις βάρος τουλάχιστον αυτό που λέει καθαρή πόλη που πρέπει από αυτό κρινόμαστε εμείς. Αλλά πίστευα ότι και πιστεύω ότι είχαν δει για τα αιτήματα. Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί δεν είναι ποιος θα μαζέψει τα σκουπίδια. Ποιος θα διαχειριστεί τα σκουπίδια. Και εκεί, ενώ πληρώνει κανείς για να του πετάξουν τα σκουπίδια, θα μπορούσε να παίρνει χρήματα, διότι τα σκουπίδια είναι χρυσός. Εκεί λοιπόν. Τα σκουπίδια είναι μια εκπομπή μόνη. Είναι μια ολόκληρη. Εκεί λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν. Και επειδή βλέπω ότι ετοιμάζεται μάλλον και κάποιο καινούριο φόρο, κάποιο καινούριο χαράτσι ετοιμάζεται για τα σκουπίδια, τώρα δεν ξέρω. Θα είναι τέλος ταφής. Έτσι ακούστε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι τέλος. Αν είναι δυνατόν. Να κάνει με το πράσινο, με το περιβάλλον. Αλλά ακούγονται κάτι τέτοια, τα οποία ίσως για να πληρωθούν κάποια πρόστιμα, ίσως ακούγεται. Είναι μια εκπομπή μόνη του και σύντομα να ξέρουν οι φίλοι τηλεθεατές ότι θα γίνει εκπομπή. Μια κουβέντα μόνο σε αυτό. Θα σας πω το εξής. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Ενέργειες όλη την Ευρώπη. Αυτό που λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, αντί αυτά τα χρήματα να είναι ανταποδοτικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, άρα στους δημότες, και να μπορούν να τρέφονται άνθρωποι και να αναπτύσσονται πόλεις, αυτή τη στιγμή πληρώνουν οι πόλεις για να είναι σε ανθυγινό επίπεδο στο περιβάλλοντα χώρο και ορίζοντα, αντί αυτά τα πράγματα από παρθενογέννηση, ας μην τα σκεφτούμε, ας βλέπαμε την Ευρώπη. Ποιος φέρει όμως την ευθύνη που ακόμα κεντρική εξουσία μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τη σωστή διαχείριση και για το περιβάλλον και για τα οικονομικά των σκουπιδιών. Καλά, ήμουν ανιχνεγέρας εγώ με αυτά, δεν το συζητάμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα την κυρία Γιακυμίδη, πόσοι φύγαν από το Δήμο σας με εφεδρεία? Μόλις δύο. Δύο άτομα, έτσι. Και έξι από την Αθήνα. Και έξι από την Αθήνα. Κύριε Πατούλη, πόσοι φύγαν από το Δήμο σας με εφεδρεία? Εμάς θα έλεγα μόλις τρεις. Αλλά ουσιαστικά πηγαίνανε προς τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή βγήκε ένα άνθρωπο σύνταξη, δεν μπήκαν στη διαδικασία. Νομίζω ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν είχε και κανένα όφελος. Και ευτυχώς που δεν είχε. Εσείς τώρα, το συγκεκριμένο γιατί είναι τόσο φτωχό. Γιατί ήδη έφυγαν το 2010 110.000 εργαζόμενοι από το δημόσιο τομέα.
Το λέει το χαρτί που κατέθεσε ο κύριος Δρόφιος στη Βουλή. 90.000 το 2011. Και αυτό γιατί? Μπράβο. Γιατί τρομοκρατήθηκαν οι εργαζόμενοι από όλη αυτή τη συμπεριφορά, τις αλλαγές του ασφαλιστικού. Φύγανε προώρος και τώρα ακόμα, επειδή είναι τόσοι λίγοι, δεν ξέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση τα μεγέθη, έφυγαν πολύ, ιδιαίτερα οι γυναίκες που είχαν ανήλικα παιδιά και την ιδιαίτερη χαρακτηριστική περίπτωση του ασφαλιστικού δικαιώματός τους, έφυγαν προώρα με πάρα πολύ χαμηλές συντάξεις, κρατούσαν την αξιοπρεπιά τους. Και άντρες αναγνωρίζοντας στρατούς και ό,τι άλλο είχε ως προϋπηρεσία ο καθένας, για να μην υποστεί αυτού του είδους τον εξευθελισμό. Έτσι, και θα ξαναγίνει πάλι τώρα. Θα δείτε και θα γίνει τώρα με τους αορίζους του, γιατί ξεκινάει εκεί το πρόγραμμα. Ναι, μέσα στο μήνα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους με σημαντικά αορίζους του. Το ουσιαστικό εδώ είναι ότι έφυγε έμπειρο προσωπικό. Όλο το έμπειρο. Ναι, όλο το έμπειρο προσωπικό. Μήπως έφυγε και η παλιά νοοτροπία του δημοσίου. Είναι τώρα η χρυσή ευκαιρία, μήπως αλλάξει το. Όχι, και το μπορούν να το πούνε και οι κύριοι δήμαρχοι ότι έφυγε έμπειρο προσωπικό. Το οποίο αυτό. Ακούστε, καταρχήν έφυγε, θα έλεγε κανεί, σε αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα gap, ένα διάστημα μεγάλο μεταξύ πολύ έμπειρων και υπηρεσιακών στελεχών, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν την εμπειρία να πάρουν τις διευθύνσεις. Από εμάς, τουλάχιστον από το Μαρούσι, φύγαν από τα πιο έμπειρα 15 άτομα, διευθυντές και διευθύνσεις που είχαν προσφορά άλλα 5 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει και στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να λέμε σπέφτε ταχαίως και αυτή τη στιγμή να μην μπορείς να κάνεις τη διαχείριση την υπηρεσιακή όπως θα ήθελες, διότι έχεις ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία να αντικαταστήσουν αυτούς που φύγανε. Αυτή είναι η εικόνα την οποία εμείς. Και ιδιαίτερα, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, και ιδιαίτερα σε ένα μεταβατικό στάδιο που εφαρμόζεται ο Καλλικράτης και όταν το επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν άλλοι 200 και αρμοδιότητες, οι οποίες οι ελλείψεις προσωπικού, οι ελλείψεις. Καλά, με συγχωρείτε, γίνανε τόσες μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις. Όλο το καλοκαίρι με το νόμο Ραγκούση. Καλά, αφήστε το αυτό το νόμο τώρα, Ραγκούση. Δεν υπήρξε. Για μένα ήταν ένα γονατικό. Μόνο αποχωρήσεις. Μόνο αποχωρήσεις. Και συγγνώμη. Θα έπρεπε αυτά τα πράγματα όταν τα κάνουν να τα κάνουν μεταβατικές περιόδους για να μην πέφτουν πάνω σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να του διεκπαιρεώσουν και από εκεί υποφέρουν άνθρωποι σήμερα. Υποφέρουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις υπηρεσίες που θα θέλανε από τους δήμους τους. Εμείς υποφέρουμε και έχουμε χάσει τον ύπνο μας για πολλά γεγονότα που δεν έχουμε έμπειρους ανθρώπους. Μας ήρθε τώρα, λέει, να βλέπουμε τα φανάρια στους δρόμους. Ρωτάμε στις υπηρεσίες μας, ξέρετε από φανάρια? Λέει, όχι, δεν ξέρουμε από φανάρια. Μπορεί να πάρουμε καμιά μετάθεση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος. Μπορούμε να πάρουμε κάποιο απασέπ? Όχι. Πώς έρχεται η αρμοδιότητα λοιπόν, εάν χαλάσει το φανάρι να το φτιάξει ο Δήμος? Σας λέω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Καλά, λεπτομέρεια κάνει την ουσία, βέβαια, δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς αυτές οι μετακινήσεις αρμοδιοτήτων, χωρίς να έχουν διαδικασίες ρυθμιστεί, ακόμα υποφέρουμε από ζητήματα αυτοδιοικητικά και καθημερινά. Και εγώ έρχομαι να ρωτήσω τώρα την Αθηναία. Σε άλλους δήμους και στο θέμα που λέει με τους εργαζόμενους, την εργασία, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δηλαδή, όσοι είμαστε δήμαρχοι και ειδικά στις φτωχές γειτονιές, το ζούμε καθημερινά. Είναι πλημμυρισμένα τα γραφεία μας από ανθρώπους. Αυτή η τεράστια αγωνία των ανθρώπων που δεν βρίσκουν δουλειά για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους, έτσι, σε μια εξαθλίωση που μεγαλώνει συνέχεια στην πόλη, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι, είναι να προσπαθούμε αυτά τα προγράμματα που ακούμε, τα πεντάμινα, τα περιμένουμε τα 55, που τα περιμένουμε εδώ και αυτά, μήνες, τα πεντάμινα αυταπιστασίας, που θα δώσουν μία ανάσα, διότι εμείς δεν διαλέγουμε, είναι σαφές ότι μέσω ΑΣΕΠ θα γίνουν. Δεν άκουσα καμία κριτική. Ας φέρουμε θέσεις στην πόλη, έτσι, θέσεις εργασίας στην πόλη, να πάρει ανάσα ένας κόσμος. Αλλά διότι πρέπει να έχετε και έργα αυταπιστασίας για να μας δώσετε. Έργα έχουμε άπειρα να κάνουμε. Ας μας στείλουν κόσμο προχωράνε να κάνει αυτό. Υποτίθεται ότι προχωράει. Αυτό λέω. Το Φεβρουάριο θα ανακοινωθεί. Σύμφωνοι, αλλά έτσι, λέω. Τα πεντάμινα. Πάμε στον κύριο Θοδωρή που ακούσαμε περιμένει. Από τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, έτσι. Φτάσαμε Γενάρη. Κύριε Θοδωρή, σας ακούω. Χρόνια πολλά κιόλας. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και καλά. Μ' ακούτε? Βεβαίως, πέστε μας. Κύριε Μανουσακάκη, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας παρακολουθώ τη μέρα που ξεκινήσατε. Παρακολουθώ τους κυρίους δημάρχους. Θέλω να εξάρω την αγωνιστικότητα και την ετοιμότητα του κυρίου Πατούντη. Είναι ένας θαυμάσιος δήμαρχος, ως και τον κύριο Γιώπουλο. Εσείς τώρα τα λέτε ωραία. Και ο κύριος Γιώπουλος εξέφρασε
προηγουμένως την πραγματική εικόνα της καταστάσεως που ζει ο πολίτης. Μπορείτε να επηρεάσετε. Ο κύριος Πατούλης βοηθάει πραγματικά και έχει διακριθεί και είναι ένας από τους καλύτερους δημάρχους. Αλλά οι κύριοι δήμαρχοι έχουν κάνει αυτό το κώδικα καταστάσεως προσωπικού ή και τον κώδικα που δίδει αυτόν τον νόμο που έδωσε ο κύριος Υπουργός ή το κράτος στους δημάρχους. Είναι δημαρχοκεντρικός. Δεν άκουσα καμία συζήτηση για το Δημοτικό Σύμβουλο ή για το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι το ανώτατο όργανο μέσα στον Δήμο. Τι συμβαίνει όμως, τι ρόλο παίζει η αντιπολίτευση, όταν ο Δήμαρχος παίρνει τέτοιες αρμοδιότητες και γίνεται ο απόλυτος άρχον, έχοντας όμοιρους την πλειοψηφία, πώς να τον ελέγξεις, και έτσι οδηγείται ο Δήμαρχος στο τέλος το εδόλιο του κατηγορουμένου, πίπτει στο πειρασμό της να μην αναφερθώ στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Δεν, ένας ρακιτζής δεν μπορεί να κάνει το γενικό επιθεωρητή και να ελέγξει μια ολόκληρη κατάσταση που είναι πολύ σκληρή και μεγάλη έκταση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να έχει επιθεωρητάς να, να δώσει ο νόμος να ελέγχει και τον Δήμαρχο, να ελέγχει και όλους τους εργαζομένους και να υπάρχει ο φόβος. Και πέραν τούτου δεν χρειάζονται από 2 και 3 τετραετίες. Έκανε 2 τετραετίες να πάει στο καλό του. Αν είναι ικανός θα αναδειχθεί, όπως ο κύριος Πατούλης έχει ακουστεί, ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Ακημίδης έχει ακουστεί. Αφού έχουν τόσο ωραία επαγγέλματα, είναι ο ένας πολιτικός μηχανικός, άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι καθηγητής, να πάει και στην κεντρική διοίκηση να μας εκπροσωπήσει. Δεν χρειάζεται να παραμένουν στο Δήμο. Να έρθουν και άλλοι. Έχουμε πολλούς αυτούς που πονάνε. Αλλά τώρα είναι η μεγάλη κρίση, εάν δεν προσέξουμε αυτόν τον πεινασμένο πολίτη που τον κάναμε εμείς, θα βρεθεί στην πλατεία Συντάγματος. Και είπε προχθές ο κύριος Μάκης, ο ιδιωτής, θα χυθεί αίμα. Προσέξτε, βοηθήστε, αλλά δεν νομίζω θα μπορείτε να βοηθήσετε. Ας θα το ακούσουν οι άλλοι πιο πάνω. Θα έχουμε θύματα, διότι πεθαίνουν και αυτοκτονούν. Ακούτε τι λένε. Το είπαμε αυτό. Συζητήσαμε ότι η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή απορροφά τους πρώτους κραδασμούς και τους μεγαλύτερους. Τώρα, όταν οι κραδασμοί αυτοί γίνουν, αν γίνουν χάσμα, γίνουν σεισμός, σεισμός, εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Καλά, καλά, αυτή καλά, στιγμή, καλά το λέει. Πιο καλά αυτή το λέει. Στιγμή, θα υπάρχει εξέλιξη και η κοινωνική μαζί. Καλά το λέει. Πεινάει ο κόσμος και προσέξτε. Αλλά και να ελεγχθούν και οι δήμαρχοι. 2 τετραετίες στην ευχή της Παναγίας να γίνουν και υπουργοί. Ας έρθουν και άλλοι. Και να μην ξεχνάνε αυτοί που βοηθάνε και γίνονται δήμαρχοι. Εγκαταλείψανε τους δημοτικούς. Τους κάνουν αντιδημάρχους, τους κάνουν όργανα και νομίζουν. Θα επανέλθω κάποια στιγμή και θα δείτε και θα ακούσετε τις αλήθειες και θα έρθουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Πρέπει να δώσουμε μάχη. Να αγωνιστούμε τώρα για τον φτωχό και τον αδύνατο. Καλή χρονιά να έχουμε και ο Θεός να μας προσέξει, γιατί έρχονται πολύ σκληρές μέρες. Πάρα πολύ σκληρές μέρες. Και δεν το αντιλαμβάνονται ορισμένοι. Δεν είναι μόνο ο απόλυτος άρχον ή ο πρωθυπουργός, ο δήμαρχος. Είναι και άλλοι. Λοιπόν, και θα σας το αποδείξω πολύ σύντομα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φωνή θα ακουστεί και από άλλους, και από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή στις πλατείες και να μην χυθεί αίμα. Και θα χυθεί νομίζω. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Μια κουβέντα μπορώ, επειδή ανεφέρθηκε. Παρακαλώ, ναι, πολύ, παρακαλώ. Τηλεθεατής, κύριος Θόδωρος. Θόδωρος. Καταρχήν ευχαριστώ, έτσι, επειδή ανεφέρθηκε αρκετές φορές το όνομά μου και είναι σίγουρο ότι. Αν θέλετε.
όπως πολλοί κόσμος. Ενδεχομένως με παρακολουθούν. Εγώ θέλω να πω ότι συμπληρώνω σε 2,5 χρόνια τη δεύτερη θητεία. Θα συμφωνήσω. Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα. Εγώ νομίζω οι άξιοι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Μακάρι να βρεθούν κι άλλοι. Και δεν σας κρύβω, με αυτό το ασυμβίβαστο που έβαλε ο κύριος Ραγκούσης, εάν ήταν η πρώτη μου θητεία, μάλλον δεν θα κατέβαινα για δήμαρχος. Εάν θέλετε, συνέχισα αυτή τη διαδικασία. Το ασυμβίβαστο δεν προχωράει. Όπως δεν προχώρησε το επαγγελματικό. Ναι, αλλά υφίσταται όμως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς μπορεί να έχουμε κατέβει στο στίβο και να έχουμε αφήσει τα επαγγέλματά μας και συνήθως η οικογένειά μας, σε εισαγωγικά το βάζω, μας βρίζει, που το κάναμε αυτό γιατί χάσαμε και την ησυχία μας και το επάγγελμά μας. Αλλά νομίζω όμως ότι και ο κύριος Ραγκούς έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Εκτιμώ. Εγώ θα σας πω ότι ίσως ήταν και ο υπουργός, με όλο τον σεβασμό, ο οποίος δεν δέχτηκε έναν δήμαρχο στο γραφείο του. Και εγώ τουλάχιστον αυτό θα το συγχωρήσω ποτέ. Δεν ξέρω εάν υπήρχε άλλος υπουργός εσωτερικών, ο οποίος είμαστε σε αυτόματο πιλότο και λέγαμε SOS, μπορούμε να σας δούμε έναν υπηρεσιακό παράγοντα. Εδώ είναι ο κύριος Γιακυμίδης. Είχε τόσο αλαζονία, την οποία εγώ τουλάχιστον όσο υφίσταμε δεν θα του τη συγχωρήσω ποτέ. Διότι δεν είχε ουσιαστικά εκλεγεί στο θόκο τον οποίο πήρε και τον θόκο αυτόν τον χρησιμοποίησε με τον χειρότερο τρόπο. Θα λογοδοτήσει, είπε ο κύριος Ραγκούσης, γιατί 30.000 τουρίστες δεν ήρθαν σήμερα φέτος στη χώρα μας γιατί του ήρθε να τα βάλει με τους ταξιτζίδες και ακόμα το θέμα δεν είχε λυθεί. Ποιος θα λογοδοτήσει? Θα λογοδοτήσει κανείς για τα ορτοδάνεια? Θα λογοδοτήσει κανείς για τα πεντάμινα που μας λένε εδώ και ο κόσμος? Και ο κόσμος συνέχεια έρχεται κάθε μέρα. Αυτό που είπε ο κύριος Γιακυμίδης. Λέει τώρα βγαίνουνε. Ποιος θα λογοδοτήσει? Το μόνο λοιπόν που λογοδοτεί είναι ο δήμαρχος, ο οποίος είναι κοντά στο πρόβλημα, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Πέστε, τι έπρεπε να πει ο κύριος Γιακυμίδης σε αυτόν τον άνθρωπο στα κοντέινερ που έχει ένα παιδί, ένα σπλάχνο που δεν έχει δουλέψει, μπορεί και να μην δουλέψει και ποτέ. Ποιο θα συναντήσει? Θα συναντήσει τον υπουργό? Εδώ εμείς τον κύριο Γερουλάνο δεν τον έχουμε δει ούτε στα μάτια. Τον κύριο Ραγκούση δεν καταδέχθηκε ποτέ να μας δει να λύσουμε τα προβλήματα. Κανένα. Εμάς λοιπόν ο απλός πολίτης βλέπει, περπατάμε στην πόλη, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και δεν έχουμε χαρτιά να τους δώσουμε τις λύσεις. Κύριε Λιώπη, δημόσιας δίκης, αυτοδιοίκησης, τέσσερις δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι όλους καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά, θα είμαστε πάλι μαζί. Μάλλον θα ανοίξουμε θέμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα δούμε, γιατί έχει πολύ ψωμί η υπόθεση αυτή. Αυτός είναι χρυσός. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.